μπερδεύομαι ανάμεσα στο. Η παρέα θέλει θάλασσα και στη θάλασσα θέλει παρέα. Λοιπόν, ναι. Η ώρα, ναι, απογευματινή. Ο ήλιος ακόμα έντονος, αλλά όχι τόσο καυτός. Το νερό λάδι και κάπως λαδί. Το μαγιό θα ήθελα αλληλά, αλλά είναι λαχανή. Εντάξει, καλό χρωματάκι εδώ. Σηκώνομαι από πετσέτα φυσικών προϊόντων ή φρούτο χυμού. Αποκτώ ίδια ευθεία με τη σημαδούρα που βρίσκεται περίπου 100 μέτρα απόσταση, ενώ τα πόδια μου βρέχονται ήδη μέχρι τις γάμπες. Επιχειρώ βουτιά και χωρίς να χάσω περισσότερο χρόνο και μετατρέπω στο καλύτερο μακρογούτι της Ευρώπης. Βγαίνω ξανά σε επιφάνεια θεοφάνεια, χωρίς σταυρό στο χέρι, γιατί τον έπεσε ένα αρκετά σφιχτό και σβέλτο παρατσόνι από το διπλανό χωριό. Λοιπόν, μερικά βότσαλα και ένα τουβλάκι που είχα αφήσει επίτηδες πάνω στην πετσέτα για να μην την πάρει ο αέρας, αλλά και για ομορφιά. Με ενημερώνουν ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας μου και συγκεκριμένα μέσα στο μήνα Αύγουστο, έχασα 5 αναρτήσεις πλούσιες σε φωτογραφικό υλικό από γάμους συμμαθητών, αλλά μπορώ ακόμα να τις δω αν κάνω scroll down με υπομονή πάνω στο φίκι. Το Σεπτέμβριο δεν έγινε τίποτα, απλά ο ξαδελφός μου ο μικρός που άραζε παρέα με τους φίλους του, νόμιζε ότι με είδε να έρχομαι και έκρυψε το τσιγάρο ανάμεσα στα γόνατα, αλλά καλύτερα που δεν το είδε αυτό γιατί θα ένιωθε ότι μεγαλώνω και σαλαλά. Τον Οκτώβριο έχασα παρέλαση 5 με τα blogger με Chrome και Windows 7 έως 10 έξω από το σπίτι. Τον Νοέμβριο έχασα εκλογές και πάρτι εκλογών του 89. Τον Δεκέμβρη τίποτα δεν έχασα, αλλά ναι, απλά κάποιες ενημερώσεις για όσα δεν είδα πριν και μετά το Millennium και πρέπει οπωσδήποτε να δω σύμφωνα με σελίδα πριν κρατάει παρέα και μου φέρνει σοκολατόπιτα. Τέλος, τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου δεν έχασα τίποτα εκτός από τον νέο χρόνο που μπήκε, οπότε μπορώ να συνεχίσω να μετράω στο προηγούμενο με σκοπό όταν τελειώσει να τον ξαναζήσω.